Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Δέσποινα Φεντούλη και ακούτε Κόσμος FM. Το θέμα της σημερινής μας συνέντευξης είναι αφιερωμένο στην 73η επέτειο της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων με το ελληνικό κράτος. Η πορεία προς την ενσωμάτωση δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η ελληνική ιστορία εμπεριέχει πολλά παραδείγματα γενναιότητας και αυτοθυσίας για την ελευθερία. Για αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους με τους οποίους είμαστε συνδεδεμένοι διαδικτυακά. Κοντά μας είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων Αμερικής, κυρία Μαρία Μαραγκού, με καταγωγή από την Κάλυμνο. Κυρία Μαραγκού, γεια σας. Γεια σας. Χαίρομαι που σας ακούω. Ο πρόεδρος του Εθνικού Δωδεκανησιακού Συμβουλίου Αμερικής, κύριος Μανώλης Κασώτης, με καταγωγή από την Κάρπαθο. Κύριε Κασώτη, γεια σας. Γεια σας. Και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Δωδεκανησιακών Μελετών Αμερικής, κύριος Δημοσθένης Τριανταφύλου, με καταγωγή από την Ίσυρο. Κύριε Τριανταφύλου, γεια σας. Χαίρετε. Τιμή μας. Χαρά μας. Κυρία Μαραγκού, δραστηριοποιήστε χρόνια στα δρόμενα της Ομοσπονδίας. Μιλήστε μας για την ιστορία της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων Αμερικής, πότε και γιατί ιδρύθηκε. Θα σας κάνω μία μικρή αναφορά για τους πρωτοπόρους που ίδρυσαν την Ομοσπονδία μας. Μετά την λήξη και την ένωση των Δωδεκανήσων με τη μητέρα Ελλάδα, οι απόδειμοι Δωδεκανήσοι ήθελαν όσο είναι δυνατόν να βοηθήσουν σε μία ομαλή μετάβαση τη Δωδεκάνησο. Γι' αυτό με μεγάλο ενθουσιασμό όλοι οι Δωδεκανησιακοί Σύλλογοι της Μίζωνος Νέας Υόρκης προσπάθησαν να ενωθούν και έτσι το Σάββατο της 13ης Απριλίου του 1950 σε μία συνεδρίαση η οποία έγινε στη Νέα Υόρκη στο νησηριακό σπίτι, στη 8η Λεωφόρο, ο κύριος Μακρογιάννης, πρόεδρος του Διαγόρα της Ρόδου, ήταν εκείνος ο οποίος πρωτοστάτησε. Εάν θέλετε, μπορώ να σας πω και τα ονόματα των άλλων προέδρων οι οποίοι είχαν πάρει μέρος σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση, γιατί ήταν οι πρωτοπόροι. Βεβαίως. Λοιπόν, ο Διαγόρας εκπροσωπήθηκε από τον κύριο Μακρογιάννη, που ήταν ο πρόεδρος, και τους κυρίους Σάβα και Θεόδωρο Σαπουνάκη. Ο Σύλλογος της Παναγίας της Θερμιανής ήταν με τον πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Νικολή, ο πρόεδρος των Λερίων με τον κύριο Πέτρο Προείο και κύριο Νικήτα Αγγέλου. Ο Σύλλογος Βιλίων αντιπροσωπεύθηκε από τον πρόεδρο Λάβριου Χατζικώστα. Ο Σύλλογος των Καλυμνίων εκπροσωπήθηκε από τον κύριο Ιωάννη Λαπαδάριο και κύριο Εμμανουήλ Μουχούρτη. Το Καστελόριζο από τον κύριο Πέτρο Γεωργατή. Ο Σύλλογος των Καρπαθίων από τον κύριο Ιωάννη Διακομανόλη και τον κύριο Οικονομίδη. Ο Σύλλογος των Ισηρίων πάλι, γιατί τότε είχαμε δύο συλλόγους, από τον πρόεδρο κύριο Κοντομανόλη. Και ο εκπρόσωπος της ΠΑΤΜΟΥ ήταν ο ιερατικός προϊστάμενος του Αγίου Δημητρίου Αρχιμαντρίτης Αθηναγόρας Κοκκινάκης. Σε αυτή εδώ την πρώτη συνέλευση ο κύριος Μακρογιαννάκης μίλησε για το σκοπό, εξήγησε ότι έπρεπε να γίνει η Ομοσπονδία έτσι ώστε να μπορούν να συσφίξουν τις σχέσεις με τα νησιά, να δημιουργήσουν φιλανθρωπικούς οργανισμούς και να βοηθάνε όσο μπορούν τα Δωδεκάνησα. Από τότε και πίσω όλοι συμφώνησαν, είχαν φτιάξει το πρώτο συμβούλιο το οποίο ανέλαβε την υποχρέωση να καλέσει και να ενώσει όλα τα δωδεκανησιακά σωματεία τα οποία να προσπαθήσει να τα φέρει στην Δωδεκανησιακή Ομοσπονδία. Και έτσι την 13η του Μαΐου του 1950 όλα τα σωματεία εξέλεξαν με μια συντακτική επιτροπή έτσι ώστε να φτιάξουν το καταστατικό. Όλοι οι οποίοι ήταν σε αυτή την επιτροπή, τα ονόματά τους ήταν ο κύριος Αθηναγόρας Κοκκινάκης, ο Ελευθέριος Ζαβόλιας, ο κύριος Γεώργιος Μιχαλούτσος από τους Σημαίους, ο κύριος Γιαμαντής Νοταρίδης από τους Νησιρίους, ο κύριος Λάβρος Χατζικώστας από τους Φιλίους, ο κύριος Γιώργος Βασιλάκης από τους Καρπαθίους και ο κύριος Κωνσταντίνος Νικολής από τους Νησιρίους της Παναγίας Θερμανιανής. Αυτή η
Επιτροπή έκανε μια γενική συνέλευση στις 11 Νοεμβρίου του 1950 που ανακηρύχθηκε το πρώτο τακτικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Από την 18 Ιανουαρίου 1951 που έγινε η πρώτη γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας των Δωδεκανησιακών Σωματείων, η Ομοσπονδία ακατάπαυστα λειτουργεί και στέκεται αρρωγός σε όλα τα Δωδεκάνησα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Κύριε Τριανταφύλου, μίλησε μας επιγραμματικά για το ιστορικό πλαίσιο της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε να μας έχετε στο σταθμό σας, στο πρόγραμμά σας. Να γιατί είμαστε σήμερα εδώ. Για να γιορτάσουμε την ιστορική μέρα της ενσωμάτωσης, τα 200 χρόνια έμεσα, και να πούμε σε όλους τους συμπατριώτες μας ότι δεν λησμονάμε τη χώρα μας, τη γενέτειρά μας, την Ελλάδα μας ποτέ, όπου και να είμαστε. Η ιστορία της Δωδεκανήσου τα τελευταία 600 χρόνια περίπου, που είναι όλα χρόνια κατοχής από κατακτητές της Δωδεκανήσου, μπορεί να διαρριθεί σε 4 κομμάτια. Η πρώτη είναι η υποτοκρατία από το 1409 μέχρι το 1522 που τα Δωδεκάνησα τα κατάλαβαν οι πότες του τάγματος του Αγίου Ιωάννη που έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα, πήγαν στην Κύπρο και μετά από την Κύπρο ήρθαν στη Ρόδο, πήραν τη Ρόδο και τα άλλα τα νησιά το 1409 και παρέμεινα μέχρι το 1522. Από το 1522 αρχίζει το δεύτερο τμήμα της κατοχής με τον τίτλο Τουρκοκρατία, διότι οι Τούρκοι ήρθαν και το 1522 πήρανε τη Ρόδο και μετά τα υπόλοιπα νησιά και παρέμειναν μέχρι το 1912. Το 1912 από τότε αρχίζει το τρίτο τμήμα της ιστορίας της κατοχής που θα το ονομάσουμε Ιταλοκρατία. Δηλαδή η Ιταλοκρατία κράτησε από το 1912 μέχρι το 1943. Από το 1943 τα Δωδεκάνησα τα κατέχουν οι Γερμανοί και παίρνουν να λαμβάνουν τη διοίκηση. Αυτή λοιπόν είναι η γερμανική κατοχή, 1943 μέχρι το 1945. Και ήταν και τα πιο άθλια χρόνια θα λέγαμε λόγω της μεγάλης πείνας που είχε πέσει σε πολλά νησιά, όχι σε όλα. Το 1945 λοιπόν τα παίρνουν οι Άγγλοι. Έχουμε τη λεγόμενη Αγγλική Στρατιωτική Διοίκηση από το 1945 μέχρι το 1947. Το 1947, 31 Μαρτίου, λήγει η στρατιωτική διοίκηση της Αγγλίας και τα Δωδεκάνησα επιστρέφουν στην αγκαλιά της Ελλάδας. Στις 31 Μαρτίου έχουμε την υποστολή της Αγγλικής Σημαίας στο διοικητήριο στο Μαντράκι της Ρόδου και την έπαρση της Ελληνικής Σημαίας και αναλαμβάνει ελληνική στρατιωτική διοίκηση με ηγέτη διοικητή τον Περικλή Ιωαννίδη. Να αναφερθούμε σε ορισμένες ημερομηνίες που είναι πολύ σημαντικές. 27 Ιουνίου του 1946 το Συμβούλιο των Τεσσάρων Υπουργών στο Παρίσι πήραν απόφαση να παραχωρηθεί το Δωδεκάνησο στην Ελλάδα. Στις 2 Φεβρουαρίου 1947 υπογράφτηκε η ειρήνη μεταξύ Ιταλίας και συμμάχων. Και εκεί είναι το άρθρο 14 που αναφέρει και τα ονόματα όλων των νησιών που επισέφονται στην Ελλάδα. 9 Φεβρουαρίου 1948 είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 518 που μιλά περί προσαρτήσεως της Δωδεκανήσου στη μητέρα Ελλάδας. Χρησιμοποιούν τη λέξη προσάρτηση. Δεν χρησιμοποιούν τη λέξη ενσωμάτωση που έχει ίσως ιδιαίτερη έννοια ιστορικά. Ορίστηκε η 7η Μαρτίου ως η τυπική, θα λέγαμε, τελετουργική εορτή της ενσωμάτωσης. Αυτές οι δύο ιδέες, πατρίδα και θρησκεία, κράτησαν το φρόνημα το πατριωτικό και την ελληνική συνείδηση αμόλυντη όλα αυτά τα 600 χρόνια και πριν. Κύριε Τριανταφύλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κασόδη, υπάρχουν ορισμένα ανέκδοτα περιστατικά από την εποχή της ενσωμάτωσης τα οποία έχετε καταγράψει. Θέλετε να μας διηγηθείτε ενδεικτικά ορισμένα από αυτά? Ευχαρίστω. Εγώ έχω γεννηθεί το 1936 και είμαι από τους λίγους πια που έχουν απομείνει που έχουν μνήμες από το πόλεμο και από την εορτή της ενσωμάτωσης. Στις 31 Μαρτίου 1947 ο Άγγλος ταξίαρχος Πάρκερ παρέδωσε στον αντινάβαρχο Περικλή Ιωαννίδη τη στρατιωτική διοίκηση της Δωδεκανήσου. Μαζί με τον Ιωαννίδη ήρθε στη Ρόδο ως πολιτικός σύμβολος ο δικαστικός Μιχαήλ Στασινόπουλος, μετέπειτα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μετά το τέλος της τελετής, ο Στασινόπουλος παρατήρησε ότι όλος ο κόσμος πήγαινε μαζεμένος σε μια κατεύθυνση και όταν ρώτησε πού πηγαίνουν, του είπαν ότι πάνε στο νεκροταφείο να αναγγείλουν στους νεκρούς
πώς απελευθερωθήκαμε. Σε ένα νησί της Δωδεκανήσου με το ξημέρωμα της ίδιας μέρας πέθανε μια γριά και όταν το απόγευμα έγινε η κηδεία της, η κόρη της μυρολογούσε και έλεγε «Κλαίω, μανούλα μου, γλυκιά, χωριό για το καμό σου, που δεν επρόφτασες να δεις μάνα το όνειρό σου. Χρόνια εβάστα στην καρδιά, κατάκαρδα το πόνο, άνοιξε τα ματάκια σου για μια στιγμούλα μόνο. Μάνα μου, ξύπνα μια στιγμή, να γιάνεις την καρδιά μας και ομάει να γιορτάσουμε τώρα τη ελευθεριά μας. Έφυγες με παράπονο, με χείλη πικραμένα, που τα δωδεκάνησα ακόμα σκλαβωμένα. Μια μέρα αν περίμενες τα μάτια σου να κλείσεις, ήταν τη γαλανόλευκη και εσύ να αντικρίσεις. Στο κάτω κόσμο να το πεις και όλοι να χαρούνε πως φύγαν οι κατακτητές και ελεύθεροι πια ζούμε». Όταν μετά το τέλος του πολέμου οι μεγάλες δυνάμεις συνεδρίασαν στο Παρίσι και μεταξύ των άλλων συζητούσαν και το θέμα της απόδοσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, είχε αρχίσει ο τρίτος γύρος του εμφυλίου πολέμου και κινδύνευαν τα Δωδεκάνησα με όλη την Ελλάδα να περάσουν στο σιδηρούν παραπέδεσμα. Η αγγλική προπαγάνδα άρχισε να καλλιεργεί την ιδέα του ανεξάρτητου δωδεκανησιακού κράτους υπό την κυδαιμονία της Αγγλίας, με την δικαιολογία ότι με την Ελλάδα θα υπέφεραν οικονομικά και θα κινδύνευαν να γίνουν κομμουνιστικά, ενώ με την Αγγλία θα ευημερούσαν. Ήμουν τότε παιδί και θυμάμαι μια γριά που με απλά λόγια έδωσε την απάντηση που εξέφραζε τα αισθήματα όλων των Δωδεκανησίων, ακόμη και το παιδιό. Ας υποφέρομαι, ας πεινάσουμε, θα είμαστε όμως την αγκαλιά της μάνας μας. Ο δε Φώτης Βαρέλης, για να εφησυχάσει όλους αυτούς τους φόβους, έγραψε «Απόψε κρυφομίλησε η ελευθερία με μένα, πάψετε το δεκάνησα να είστε συλλογισμένα». Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καζώτη. Κύριε Τρενταφύλλο, ως παιδί βιώσατε την περίοδο της Ιταλοκρατίας. Πείτε μας ένα περιστατικό που θυμάστε από τότε. Ναι, ευχαρίστω. Από την παιδική μου μνήμη. Θυμάμαι την μάχη που έγινε στο χωριό Εμποριός. Είμαστε όλη η οικογένεια, περίπου 10-12 άτομα μέσα στο σπίτι, και το τι είχε συμβεί ήταν το εξής. Είχαν έρθει περίπου 40 Γερμανοί και έκαναν αποβίβαση στην Ίσυρο, εκεί κοντά στις Λιές, και μετά πήγανε στο χωριό των Πάλων. Εκεί πήγανε το βράδυ, σταματήσανε και μετά αποφάσισαν να πάνε πάνω στο χωριό του Εμποριού, επειδή το χωριό είχε σιτάρι, είχε αλεύρι, είχε πολλά τρόφιμα και αυτοί ζητούσαν τρόφιμα. Πεινούσαν πάρα πολύ. Μπήκα μέσα στο καφενείο του χωριού και άναψαν τη σόμπα να ζεσταθούν και άρχισαν να κοιμούνται. Κατά τη διάρκεια εκείνη, 2-3 αξιωματικοί που ήταν σαν κατάσκοποι στην Ίσυρο έδωσαν το σήμα στη Σίμη. Στη Σίμη υπήρχε, θα λέγαμε, μυστικό τμήμα του Ιερού Λόχου και ενημερώθηκαν ότι αυτό και αυτό έχει συμβεί. Υπάρχουν Γερμανοί στην Ίσυρο. Ήρθε ο Ιερός Λόχος και τη νύχτα ανέβηκε από άλλη πλαγιά του βουνού, πήγε στο χωριό του Εμποριού και τα ξημερώματα, με 11 με 12 Φεβρουαρίου 1945, έγινε η επίθεση των συμμάχων και του Ιερού Λόχου εναντίον των Γερμανών. Είχαν περικυκλώσει το καφενείο μέσα στο οποίο ήταν και από την εκκλησία απέναντι άρχισε η μάχη. Και στη διάρκεια της μάχης, ο Ευάγγελος Χατζηευαγγέλου, ο δικός μας αξιωματικός, πήρε μια τολμηρή απόφαση, έσπασε την πόρτα να ρίξει μια χειροβομβίδα μέσα, να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους Γερμανούς, και εκεί τον σκότωσαν. Και επίσης σκοτώθηκαν 7 Γερμανοί. Εγώ θυμάμαι μικρό παιδί, με έβαλε στους ώμους του ο αδερφός μου, ο συγχωρεμένος ο Γιώργος, με πήρε στην αυλή του σπιτιού μας και είδα όλους τους Γερμανούς να έχουν τα χέρια τους σηκωμένα μπροστά στον τοίχο της εκκλησίας και οι σκοτωμένοι κάτω στην πλατεία και η πλατεία αιματοβαμμένη κόκκινη. Δε η μητέρα μου έφερε νερό από κάτω από το κατώι που λέμε και έδινε νερό σε όλους που διψούσαν. Και μάλιστα έδινε και στους Γερμανούς και στους τραυματισμένους και στους Έλληνες. Και κάποιος λέγει: «Γιαγιά, μη δίνεις νερό σε αυτούς». Λέει η μαμά μου: «Γιατί, παιδί μου?». Λέει: «Είναι εχθροί». Και η μαμά μου απαντά: «Ναι, παιδί μου, αλλά είναι όμως και άνθρωποι». Αυτό είναι και το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής. Ναι, και όταν άρχισε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Αθήνα, δημιουργήθηκε το Δωδεκανησιακό Τάγμα. Συγκεντρώνονταν περίπου 1.000 Δωδεκανείς με σκοπό να ελευθερώσουν το Δωδεκάνησα. Αλλά άλλαξε η κυβέρνηση το σκοπό και έστειλε το Δωδεκανησιακό Σύνταγμα στη Μακεδονία για να πολεμήσει τότε που έκαναν εισβολή οι Γερμανοί. Θα ήθελα να κλείσω με τα λόγια που έκλεισε ο Μητροπολίτης Τιμόθεος την ημέρα της ενσωμάτωσης: «Ξυπνάτε όλοι οι νεκροί αδικοσκοτωμένοι, να δείτε την πατρίδα σας την ελευθερωμένη, Ελλάδα, Ρόδος και νησιά.
εγίνασι το ένα. Αυτό που προσπαθούσασιν από το 21. Πραγματικά, πολύ μεγάλη συγκυρία. Κύριε Κασότη, είστε ένας από τους ανθρώπους που έζησε την περίοδο της ενσωμάτωσης των Δακονίσων στην Κάρπαθο. Ποια βιώματα έχουν χαραχθεί στη μνήμη σας από τότε, τα οποία θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας? Εμείς, όταν είχαν έρθει οι Γερμανοί, επειδή εμείς μέναν στο λιμάνι κάτω, επειδή βομβαρδίζεται το λιμάνι, μας υποχρεώσανε να φύγουμε, να πάμε και μέναμε σε ένα χωριό. Μετά από ένα χρόνο περίπου φύγανε οι Γερμανοί, ξεσηκωθήκαν οι Καρπάθοι, με μια μικρή βάρκα πήγανε στην Αίγυπτο, ειδοποίησα τους συμμάχους και έρχονται δύο αγγλικά αντιτορπιλικά κάτω στο λιμάνι. Εμείς τώρα, εγώ εκείνη την εποχή ήμουνα 8 χρονών. Είμαστε εκεί πάνω στο χωριό, βλέπουμε κάτω ο κόσμος κατέβαινε, τι να κάνουμε και εμείς θέλαμε να πηγαίνουμε. Οι άντρες κατεβήκανε κάτω, εμείς με τις μανάδες μας. Παίρνουμε και εμείς το δρόμο και κατεβαίνουμε για τα πηγάδια. Όταν κατεβαίναμε κάτω και στον δρόμο που πλησιάζαμε, υπήρχε ένα γερμανικό φυλάκιο και δεν μπορούσες παλιά να περάσεις. Βλέπαμε τώρα το φυλάκιο, δεν υπήρχε κανένα, ήταν ανοιχτό, ο δρόμος ανοιχτός. Εκεί νομίζω συνειδητοποίησα ότι ελευθερωθήκαμε. Αλλά λέω, μήπως λέω, κοιμάμαι και βλέπω όνειρο. Και θυμάμαι παιδί 8 χρονών, πιάνω με τα δάχτυλά μου και σφίγγω το άλλο μου χέρι για να δω μήπως κοιμόμουν για να ξυπνήσω. Είναι πολύ συγκινητικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κασότη. Κυρία Μαραγκού, δεδομένου ότι παραμένουν τα μέτρα προστασίας από την πανδημία, πώς θα εορτάσει φέτος η Ομοσπονδία 12 Νησιακών Σωματείων Αμερικής την επέτειο της ενσωμάτωσης? Έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα διαδικτυακό, το οποίο θα μεταδοθεί την ημέρα της ενσωμάτωσης. Ποιήματα, ευθυμοσύπνους, εύχομαι να είναι ένα εγχείρημα το οποίο να μπορούμε να το κάνουμε αργότερα για να γιορτάσουμε και τα 200 χρόνια της απελευθέρωσης της Ελλάδας από το τουρκικό ζυγό. Βεβαίως. Πότε γίνεται αυτή η εκδήλωση και πώς μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει? Θα γίνει την επόμενη Κυριακή, θα μεταδοθεί στο Facebook, στο site της Ομοσπονδίας. Ακριβώς ώρα δεν έχουμε ορίσει ακόμα. Την προσεχή εβδομάδα θα μεταδοθεί η ώρα για την διαδικτυακή εκδήλωση που ετοιμάζουμε. Η οποία θα γίνει την επόμενη Κυριακή, σωστά? Ναι, σωστά, ναι. Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Κυρία Μαραγκού, ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας είχαμε κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλοξενία και ευχαριστώ τους κυρίους Δημοσθένη Τριανταφύλου και Μανώλη Χασιώτη που κάθε φορά μας δίνουν το υλικό, μας δίνουν το έναυσμα να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησαν εκείνοι και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε γιατί είναι καθήκον μας να το κάνουμε. Και είναι ευχαριστώ πολύ σημαντικό πολύ να υπάρχει συνέχεια στις επόμενες γενιές, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Πάνω από όλα αυτό είναι καθήκον μας να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την νεολαία κοντά σε εμάς για να πάρει τα σκύπτρα για τις επόμενες γενιές. Κυρία Τριανταφύλου, ευχαριστούμε πολύ για όλα σας μοιραστήκατε μαζί μας. Εμείς σας ευχαριστούμε και τιμή και δόξα σε όλους τους ήρωες και ηρωίες. Κύριε Κασότη, ευχαριστούμε θερμά για όσα μας διηγηθήκατε. Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ που πάντοτε βρίσκομαι τη φιλοξενία στο Κόσμος FM. Το Κόσμος FM είναι κοντά σας και ουσιαστικά και ένας από τους λόγους που ιδρύθηκε ήταν και για διατήρηση της ελληνικής ιστορίας και της ελληνικής γλώσσας. Οπότε θεωρήσαμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναδεικνύονται συνεχώς και με την πρώτη ευκαιρία τέτοιες ιστορίες της Ελλάδας και της Κύπρου. Κυρίες και κύριοι, μόλις ακούσατε τη συνέντευξη με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας 12 Νησιακών Σωματείων Αμερικής, κυρία Μαρία Μαραγκού, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου 12 Νησιακών Μελετών Αμερικής, κύριο Δημοσθένη Τριανταφύλου, και τον πρόεδρο του Εθνικού 12 Νησιακού Συμβουλίου Αμερικής, κύριο Μανώλη Κασότη, για την 73η επέτειο της ενσωμάτωσης των 12 νήσων με το ελληνικό κράτος. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, κύριο Στυλιανό Νικολάου, για την ηχογράφηση και μαγνητοσκόπηση της σημερινής μας συνέντευξης. Ευχαριστούμε και εσάς που ακούτε Κόσμος FM. Από εμένα, τη Δέσποινα Φεντούλη, τις καλύτερες ευχές. Γεια σας.